Γεια σας. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 12 το βράδυ. Βρίσκομαι κοντά στα δικαστήρια. Έκανα μια βόλτα στην πόλη, η οποία είναι έρημη, έτσι, και πολύ καλά είναι. Κάποιοι φυσικά δεν εννοούν να καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα και κυκλοφορούν έτσι κι αλλιώς, δημιουργώντας πρόβλημα και στην αστυνομία αλλά και στους υπόλοιπους. Και ιδιαίτερως στους συγγενείς τους που κινδυνεύουν να κολλήσουν οτιδήποτε από τα πριβέ πάρτι που κάνουν σε διάφορα σπίτια. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Έχει ξεφύγει του ελέγχου και θα πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουμε. Δεν θα πάθετε τίποτα αν καθίσετε μέσα. Τα έχω ξαναπεί και το Πάσχα, τα ξαναλέω και τώρα. Καταντάω και εγώ γραφικός και κουραστικός ώρες-ώρες. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος των δημοσίων σχέσεων και κάθε εβδομάδα μιλάω με πάνω από 500 άτομα, έτσι να ξέρετε. Δηλαδή μπορεί να κάνω και 80 κλήσεις την ημέρα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω πάνω από 25 ανθρώπους που είναι άρρωστοι με κορονοϊό ή έχουν συγγενείς στο νοσοκομείο. Έτσι. Θα πρέπει λίγο να σοβαρευτείτε για να μην έχετε και εσείς την ίδια κατάληξη. Να μην καταλήξετε δηλαδή σε κάποιο νοσοκομείο ή να μην καταλήξετε να θρυνείτε συγγενείς σας. Ή να τους έχετε σε καμία εντατική με ένα λάστιχο στο λαρύγγι που θα φτάνει μέχρι το στομάχι τους για να παίρνει αέρα. Λοιπόν, παιδιά, λίγη σοβαρότητα δεν έβλεψε ποτέ κανέναν, έτσι να ξέρετε. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα, έτσι. Αυτές οι εξυπνάδες, οι συνωμοσίες και οι λοιπές βλακίες να σταματήσουν. Υπάρχει και ένα όριο, έτσι. Αυτό ήθελα να σας πω. Περνάει και ένα περιπολικό αυτή τη στιγμή της αστυνομίας, όλος περιέργος. Λοιπόν, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για εσάς και τους συγγενείς σας. Έτσι. Για να είμαστε όλοι σε λίγο καιρό και πάλι καλά και πάλι μαζί, χωρίς κουσούρια και προβλήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Βοηθήστε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Έρχονται τα εμβόλια, κάποιοι θα τα κάνουν, κάποιοι άλλοι ψιλοβλαμμένοι όχι. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που είναι αλλεργικοί. Δεν θα κάνουν. Τουλάχιστον να σκάνει το 90% του πληθυσμού να σώσουμε τα τομάρια μας. Έτσι. Είναι σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό βράδυ.